Α, του δώσαμε να κάνει μια δουλειά εκεί βέβαια. Και υπερκοστολόγησε το ανταλλακτικό για να πληρώνει. Καλά, πώς πληρώθηκε αφού δεν έχει αφημί. Υπερκοστολογεί το ανταλλακτικό. Δηλαδή, κάνει το ανταλλακτικό 10 ευρώ και κάνει 20 ευρώ η δουλειά του. Βάζουν το ανταλλακτικό 30. Αυτά. Δηλαδή, εικονικά και πλαστά τιμολόγια λέγεται αυτό στην εφορία. Να καταλάβουμε πώς λέγονται ορισμένα πράγματα. Χάιντε Πασάμ, γίνε όσο δυσάρεστο θέλει. Εγώ εδώ είμαι. Σε βλέπω. Έχουμε κάτι άλλο. Συγγνώμη. Έπρεπε τώρα είναι δυνατόν να θέλουν να με απειλήσουν κιόλας εμένα τώρα. Ξέρουν τι είναι η Μαρέτ. Ή ξέρουν τι θα πει συνδυασμός καμπαξί και με πόντιος μαζί συνδυασμό. Σήμερα κατέθεσε ο κύριος Κατζαρός μια συμπληρωματική αναφορά. Ναι. Έχουμε μια φωτογραφία. Ναι, να τη δείξουμε αυτή τη φωτογραφία, γιατί τεκμέρει κάτι πέρασε, νομίζω. Ναι, ο κύριος Κατζαρός που είναι έξω από το δικαστικό μέρος. Έχει και τη φωτογραφία εκεί, τις υπογραφές που πέφτουν. Ναι, του Δημάρχου. Λοιπόν, αυτός ο πολίτης, αυτός ο πολίτης που προσπάθησε να τον χλεβάσουν, να τον βγάλουν γραφικό κτλ. Εάν κάποια στιγμή βρεθεί και πει σε μια σωστή πορεία ο Δήμος Συνδικής, εγώ δεν τρέπομαι να το λέω. Θα το οφείλεται σε αυτόν τον πολίτη, ο οποίος έμαθα γιατί προσπάθησαν κάποιοι να τον παρουσιάσουν. Δεν το ήξερα την ιστορία του. Την έμαθα την ιστορία του. Ναι. Τον έμαθα και καταλαβαίνω την πίκρα που κουβαλάει μέσα του. Κουβαλάει μια μεγάλη πίκρα. Γιατί όταν έναν άνθρωπο τον τζαλακώνει σε μια κόλλα χαρτί πολύ ισχυροί παράγοντες, τότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, να μην πω περισσότερα. Έχει κουβαλάει μεγάλη πίκρα. Και τον έχουν φερθεί πολύ άσχημα και πολύ πρόστιχα. Έμαθα και άλλα πράγματα. Ένα μέρος εγώ ξέρω, το υπόλοιπο δεν το Εγώ τα ξέρω πλέον και σιγά σιγά το puzzle ξετυλίγεται μπροστά μου. Λοιπόν, εμένα έχει το σεβασμό μου. Έχουμε και κάτι φωτογραφίες με τον Δήμαρχο, ο οποίος... Ναι, αυτό θέλω να αυτό. Πήγε ο κύριος Κατσαρός σήμερα, νομίζω, και κατέθεσε συμπληρωματική... Για την ορκομοσία της κυρίας Πρόεδρου. Έτσι. Λέτε εσείς ότι απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον... Λοιπόν, συμπληρωματική αναφορά, λέει, προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Όπως έχω αναφέρει, λέει, το γεγονός της ορκομοσίας πραγματοποιήθηκε τις 30 Αυγούστου του 2019. Αυτά λέει στην συμπληρωματική του. Α, τα πλάνα της ορκομοσίας μπορούμε να δείξουμε. Ναι, ναι, και να μπορούμε να τα δείχνουμε. Ναι. Είναι από την ορκομοσία. Και ότι είναι σαφέστατο πλέον, νομίζω δεν υπάρχει... αμφιβολία ότι η κυρία Σουλτάνα Ρόδη, δεν ξέρω πώς λέγεται, Ρόδη με ήττα, δεν ήταν στην ορκομοσία. Εδώ είναι τα πλάνα από την ορκομοσία. Ναι, ναι, εγώ θέλω εκείνη την άλλη τη φωτογραφία, αν τη μεγεθύνατε μια φωτογραφία σήμερα. Προσπάθησαν να τη μεγεθύνω, που είναι υπογραφές, δεν φαινόταν πολύ καλά, ωστόσο... Φαίνεται πάντως ότι η κυρία Ρόδη... Υπογράφει, αφού δεν την έχουμε, δεν πειράζει, την επεξεργαστούμε. Να την πάμε αύριο σε ένα φωτογραφείο μας, την επεξεργαστεί καλύτερα. Είναι υπογραφή. Την ώρα που υπογράφει ο Δήμαρχος υπάρχει ήδη υπογραφή. Ναι. Άρα δηλαδή η κυρία Ρόδη υπόγραψε πριν να ορκιστεί και είναι και ένα χαρακτηριστικό. Αυτό. Αυτά τα... Τα νέα της Αλεξάνδρας σημερινά. Που μου λέγε δεν ξέρω τι θα πει άντρας. Λοιπόν, ας δούμε ποιοι είναι άντρες και ποιοι είναι ταΐδες και ποιοι περιφέρονται στα καφενεία και απειλούν και κάνουν. Όταν τους καλέσει ο εισαγγελέας κάποια στιγμή, θα τα δούμε. Αλλά εκείνο που έχω να ξαναπώ, να ξαναστείλω το μήνυμα προς το κάθε υπηρεσιακό παράγοντα. Προσοχή, βρωμάει μπαρούτι η δουλειά. Διότι έχουμε και εμείς και άλλα μεγάλα παιδιά που μπορούν να ξέρουν να παίξουν μπάλα. Ναι.